Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είστε καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά εσείς. Καλά, καλά θα λέγαμε. Κύριε Γαβριλίδη, καταλαβαίνετε ότι είναι μια παράξενη περίοδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τελειώνει αυτή η σεζόν με τον τελικό κυπέλου. Νομίζω ότι αφού γκράζεται και εσείς υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα σε όλους. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία και σίγουρα είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η σεζόν με το κύπελο. Αν θα δείτε τα προηγούμενα παιχνίδια μετά είχαμε τα play-off. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά ότι πρέπει να είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Να κλείσει η χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα. Αρκετά είχαμε όλη τη χρονιά. Ναι. Τελευταία εικόνα είναι και αυτή μένει συνήθως. Έγινε χθες μια πρώτη σύσκεψη. Εσείς που είστε ο ουδέτερος, μπορείτε να μας περιγράψετε το κλίμα? Γιατί έρχονται από μεγάλη κόντρα οι δύο ομάδες σε όλα τα επίπεδα. Πώς τους είδατε χθες? Εγώ τους είδα, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Όλοι ήταν στην καταπατική μεταξύ τους και πάντα προσπαθούσαν να βρουν την καλύτερη λύση σε όλα τα θέματα. Δεν είχαμε καμιά κόντρα, τίποτα. Πολύ καλό κλίμα. Ακόμα και η αστυνομία που παρότι μας είπε αυτό το νούμερο, και αυτή ήταν διαλλακτική και έλεγε ότι να το συζητήσουν με τους ανωτέρους, να δουν μπορούν να βρουν κάποια λύση να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ομάδων και της Ομοσπονδίας. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα όμως, και είναι η αστυνομία, η οποία απέτυχε πέρσι στο Βόλο. Κακά τα ψέματα. Με αυτά που έγιναν και φέρει τεράστια ευθύνη, αν και δεν της αναλογείται αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εγώ νομίζω όλοι το ξεκίνημα αυτής της τελετής, ξέρω πώς θα το πείτε, του κυπέλου ήταν λάθος για μένα, γιατί αυτό ήμουν από την αρχή κάθετος ότι πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Πρέπει το γήπεδο να προσφέρει και εγγύησεις για να έχεις κάποια ασφάλεια. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν είναι αναγκασμένος να παίζει μονίμως εκτός έδρας, κύριε Γαβριλίδη. Άμα είναι, να φτιάξουν ένα ακόμα γήπεδο για να παίζει και ο ΠΑΟΚ που και που. Ναι, αυτό μαζί σας. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν θεωρείτε δηλαδή πέρυσι στο Βόλο ότι αυτό με την πεζογέφη ήταν ένα εγκληματικό λάθος, μια παράληψη απίστευτη? Μα όλοι το λέγαμε και την προηγούμενη μέρα ότι πρέπει να φυλαχθεί. Δεν γίνεται με το ίδιο αστυνομία. Δεν νομίζω όμως ότι το κάνει και επίτηδες. Παράληψη, αλλά δεν είπε κανείς για την αστυνομία. Εγώ λέω αυτό που λέω συνέχεια, ότι αυτή τη στιγμή, και θέλω μακάρι δηλαδή να βγουν όπως τα πιστεύω εγώ, ότι η αστυνομία του ΆΚΑ, επειδή έχει περισσότερη εμπειρία, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, περισσότερη εμπειρία σε τέτοια μέτρα, νομίζω μπορεί να διαφυλάξει καλύτερα την όλη διοργάνωση. Εχθές πιστεύετε ότι η αστυνομία ήρθε με μια διάθεση διαπραγμάτευσης, δηλαδή ξεκινάμε από χαμηλά για να πάμε λίγο ψηλότερα, αλλά να μην είναι στο μέγιστο δυνατό? Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς η αστυνομία ήθελε να λάβει όσο το δυνατόν τα μέτρα της, να διαφυλάξει τον εαυτό της, θα έλεγα, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι πιο σωστή. Επειδή τώρα τελευταία όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί και από τα περσινά που γίνανε και από τα προπερσινά, εγώ θα έλεγα, που ήταν και κλεισμένο το θύρο, είχε μια επιφυλακτικότητα. Εγώ πιστεύω και αυτοί ίσως επηρεαστήκαν από το όλο θετικό κλίμα, και αυτό που θα ήθελα να πω, κακά τα ψέματα, εγώ πιστεύω ότι όλη η ιστορία είναι στις ομάδες. Εάν οι ομάδες θελήσουν, και πιστεύω ότι θα θελήσουν σε αυτή τη φάση να βοηθήσουν, η αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, και το πιστεύω αυτό γιατί τα είδα τα προηγούμενα χρόνια, όχι ότι θέλω να κάνω τον δικηγόρο της αστυνομίας. Λοιπόν, πώς λειτουργεί, θα έχουμε έναν πετυχημένο τελικό. Και εξάλλου, το είμαστε υποχρεωμένοι, το δικαιούμαστε, είμαστε, πώς να το πω, πρέπει να το κάνουμε. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο. Από τις ομάδες τι περιμένετε ακριβώς? Λέτε ότι είναι στο χέρι των ομάδων. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε? Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν εννοώ. Ναι. Διαπέστε μου. Ξέρετε, είναι μεγάλο το πλήθος. Δηλαδή, δεν είναι μετακίνηση 500 ανθρώπων. Και 20.000 να μην είναι, και το 13, 15, 17 είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο. Και το οποίο βιώνει κάτι αρνητικό. Το κλίμα είναι πολύ κακό, έτσι το καταλαβαίνετε. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει όμως να πάρουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε περιθώρια πλέον για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Δηλαδή να βγάλουμε αποθυμένα, γιατί σίγουρα θα έχουμε θέμα γενικά. Δεν νομίζω ότι από εκεί και μετά και η FIFA και η UEFA σε μια άλλη τέτοια κόντρα θα είναι τόσο ελαστική. Νομίζω θα είναι πολύ πιο σκληρή απέναντί μας.
Κύριε Γαβριλίδη, οπότε για τη είναι υποχρέωσή μας. Ναι. Για τη διεξαγωγή του τελικού, έχει πάρει οποιαδήποτε θέση η UEFA και η FIFA? Το γήπεδο, ο κόσμος, οι συνθήκες, γνωρίζετε κάτι? Δηλαδή, υποχρέωσαν κατά κάποιο τρόπο το μάτς πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ με κόσμο, όπως διαβάζουμε, το ξέρετε αυτό? Κάτι τέτοιο και εγώ διαβάζω και κάτι τέτοιο αφουγκράζουμε. Δεν θα ήθελα να πω ότι ξέρω οπωσδήποτε 100% τι μας είπαν. Ο κύριος Γραμμένος γνωρίζει. Αλλά λογικό είναι το σκεπτικό της να είναι αυτό. Ότι θα πρέπει να γίνει σε ένα γήπεδο, να επιτέλους να δώσουμε και εξετάσεις, πέστε το, έστω και έτσι. Και να έχει και κόσμο για να δούμε και αν μπορούμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα σαν διοργανώτρια, σαν αστυνομία, σαν ομάδες, όλοι μαζί. Χθες γι' αυτό είπα και ο κόσμος πρέπει να το αφουγκραστεί, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σωστή και μέσα στα πλαίσια για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε αυτή τη σελίδα. Χθες από την αστυνομία αναπτύχθηκε και όλο το σχέδιο των μέτρων ή το αφήσατε και για αύριο, πέρα τον αριθμό των εισιτηρίων? Λεπτομέρειες για αύριο. Για χθες μόνο και έτσι χοντρικά, σχετικά με τα πάρκινγκ, σχετικά με τις προσκλήσεις. Αυτά από τις ομάδες που ζητήθηκε. Λεπτομέρειες δεν μπήκαμε. Νομίζω αύριο και πιθανόν και σε άλλες συσκέψεις. Α, λέτε ότι μπορεί και αύριο να μην ολοκληρωθούν τα πάντα στο σχεδιασμό του τελικού? Κάποιες λεπτομέρειες που θα προκύψουν στη διάρκεια, από ό,τι θυμάμαι εμπειρικά από παλιά, σίγουρα θα χρειαστεί και άλλη συσκέψη, έστω και μια-δυο μέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, σίγουρα θα έχουμε. Διαβάζω και κάποιες άλλες δηλώσεις ότι συμφωνείτε με αυτό που και εμείς πιστεύουμε και λέμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος Brexit. Το Brexit δεν είναι κάτι απλό που σχετίζεται με ένα τελικό κυπέλλου, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Μπορείτε να το εξηγήσετε στον κόσμο? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα, αφού δεν είχαμε κάτι τέτοιο και από τη στιγμή που λέμε ότι όλοι θα βοηθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε έναν τελικό σωστό, και τι να υπάρχει Brexit? Εάν όμως θέλουμε να τα κάνουμε τούμπα όλα πάλι και να τα κάνουμε σαν τα περσινά, τότε δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι, γιατί εμείς ξέρουμε ότι Brexit έχουμε, είτε αν παραβιαστεί το καταστατικό της Ομοσπονδίας, είτε αν έχουμε κάποια παρέμβαση από την πολιτεία. Δεν μπορεί ένα παιχνίδι να σημαίνει αποκλεισμό ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για μια ομάδα... Επειδή δώσαμε πολλές αφορμές, θα έλεγα, σίγουρα αυτό που λέτε είναι, το πρωτίστως είναι αυτό. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τα καταστατικά και τις παρεμβάσεις. Αλλά όταν δώσαμε αρκετές ευκαιρίες και αρκετές αφορμές σε τέτοια θέματα, νομίζω ότι θα είναι ένα μέτρο, ξέρω εγώ πώς να το πω, πίεσης για όλη την κατάσταση αυτή. Κύριε Γαβριλίδη, 30 χρόνια που γινόντουσαν διάφορα στην Ελλάδα, πάντως UEFA και FIFA δεν είδαμε να εμφανίζεται. Υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα τελευταία? Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να απαντήσω πάνω σε αυτό. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Είμαστε υπό επιτήρηση. Υπό επιτήρηση, λίγο καθυστερημένα θυμήθηκαν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε αύριο πριν λεπτομέρειες και ίσως παραπάνω στοιχεία για τα οργανωτικά αυτού του τελικού. Ναι. Νομίζω ότι αύριο θα συζητηθούν όλα και θα βρεθώ ό,τι απορίες έχουμε θα τις λύσουμε αύριο. Μάλιστα. Γιατί ήταν μια έτσι προσύσκεψη αυτή η χτεσινή. Ωραία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.